Πάμε τώρα στο διδάκτορα γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Φίλη, διότι το που σου κου, εκτός από τα οπαδικά, συνέβησαν πάρα πολλά μετά την έλευση Ερντογάν και τη διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Λευτέρης, όλα τα λεφτά είναι υπόκληση Γεραπετρίτη, δεν πάνε να λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι καμιά φορά ένα πλάνο ίσον χίλιες λέξεις. Δεν είναι ένα πλάνο, είναι δύο. Το δεύτερο είναι από την κάθοδο στη σκάλα του Ερντογάν, του αεροδρομίου, το οποίο αποτελεί και την πλήρη διάψευση της αιτιολογίας του Υπουργού Εξωτερικών, μόνο που αυτό το πλάνο έπρεπε να παίξει στη γείτονα χώρα για να έρθει στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα είχε κοπεί ως πλάνο. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Μετά τη διακήρυξη φιλίας υπάρχει μία συζήτηση. Το 90% υποστηρίζει ότι μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική σελίδα ήρεμων νερών και υπάρχει ένα 10% που λέει ότι μετά τη Μαδρίτη του 97 η διακήρυξη Αθήνας είναι Μαδρίτη νούμερο 2. Εσείς τι λέτε? Ούτε ακριβώς το ένα, καλά σίγουρα δεν είναι το ένα το 90%. Αυτό σας το λέω 100%, ότι το 90% εάν καλοπροαίρετο, να το πω έτσι, 89% του 90% κάνει λάθος, κατά την άποψή μου βέβαια, έτσι. Το 1% του 90% το λέει επίτηδες, διότι έχει συγκεκριμένη στόχευση. Τώρα, στο 10% που λέμε ότι είναι επί της ουσίας Μαδρίτη 2, δεν είναι ακριβώς Μαδρίτη 2 και θα να σας πω για ποιο λόγο. Διότι ευτυχώς είχανε την πρόνοια η δική μας, εν πάση περιπτώσει η ελληνική πλευρά, να μην βάλει κάποιο παράγραφο σε αυτή την δήλωση, όπου να είναι εμφανής και ξεκάθαρο το κείμενο της Μαδρίτης 2, ότι η Τουρκία έχει ένομα ζωτικά συμφέροντα επί της ουσίας στην περιοχή του Αιγαίου. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι Μαδρίτη 2. Βέβαια, τα δύο ειδικές παράγραφοι οι οποίες έχουν να κάνουν με το ζήτημα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά ειδικά η επόμενη παράγραφος, νομίζω όμικρον OP2, ναι, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, η οποία μιλάει με έναν τρόπο ώστε οτιδήποτε μπορεί να κάνει η ελληνική, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει αποφασίσει να κάνει σε στρατιωτικό επίπεδο ή σε εξάσκηση κυριαρχίας η ελληνική πλευρά στο Αιγαίο, μπορεί η τουρκική πλευρά να την προσβάλλει και να λέει με αυτό που κάνετε χαλάτε το πνεύμα και το γράμμα αυτής της διακήρυξης. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Με αυτή τη διατύπωση ο κακοπροαίρετος Τούρκος, έτσι, ο κακοπροαίρετος Τούρκος τι θα κάνει? Θα προσπαθεί, θα λέει εγώ δεν θα κάνω παραβίαση, αλλά άρα λοιπόν εγώ δεν θα είμαι παράνομος, αλλά εσύ δεν θα εξασκήσεις νόμιμο δικαίωμα. Δηλαδή επί της ουσίας εξισώνουμε το θήτη με το θύμα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε. Άρα από τη μία δεν μπορώ να πω ότι είναι Μαδρίτη 2 υπό την έννοια ότι υπήρχε η πρόβλεψη αυτή που είπαμε να μην, η πρόνοια μάλλον, αυτή που είπαμε να μην είναι τόσο εξόφθαλμο, να μην είναι εξόφθαλμη αναγνώριση ζωτικών συμφερόντων, γιατί προσέξτε κύριε Σαχίνη για να είμαστε ξεκάθαροι. Ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο δεν υπάρχουν παρά μόνο αν τα αναγνωρίσει η Ελλάδα. Και ζωτικά συμφέροντα η Ελλάδα, ζωτικά συμφέροντα η Τουρκία έχει μέχρι 3 μίλια έξω από τις ακτές της, σύμφωνα με την συνθήκη της Λοζάνης. Όλα τα άλλα είναι τι θα αναγνωρίσει η Ελλάδα, αν θα αναγνωρίσει η Ελλάδα βέβαια, ως δικαίωμα στην Τουρκία. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι είμαι σαφής ότι ναι μεν είναι μια συνθήκη η οποία τη διέπει με η δημιουργική ασάφεια, άμα μπορούμε να το πούμε έτσι, η οποία δημιουργική ασάφεια όμως λέει επί της ουσίας ότι εγώ δεν θα είμαι τόσο παράνομος αν εσύ δεν εξασκήσεις τα δικά σου νόμιμα δικαιώματα. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να την εκλάβει αυτή τη συνθήκη ως μη σύνομη με μη σύνομη με το εθνικό συμφέρον της πατρίδας μας. Κύριε Φίλη, επειδή αυτή η διακήρυξη παρόλα αυτά, παρά τα όσα λέτε εσείς, δεν έχει καμία αναφορά στη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν είναι απορίας άξιο. Καλά, εννοείται. Μάλιστα.
Σου λέει λοιπόν, φυσικά και είναι απορίας άξιος, βέβαια σου λέει ότι όλα τα διέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Γι' αυτό σας λέω, έχει ασάφεια. Έχει μεγάλη ασάφεια και αυτή η ασάφεια με τους κακοπροαίρετους Τούρκους, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει καθόλου και δεν έχουν κινηθεί ούτε κατά κεραία από τις βασικές τους επιδιώξεις, θα χρησιμοποιηθεί και θα το θυμηθούν οι φίλες και οι φίλοι. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να λέει το 90%, ό,τι και να λέει το 90%, το 90% θα διαψευστεί τους επόμενους μήνες. Τότε να δω τι θα αρχίσει, να λένε. Θέλω να σας ρωτήσω πριν πάμε και παρακάτω το εξής. Το γεγονός ότι εκτός ατζέντας βρέθηκε επί της ουσίας και από τη διακήρυξη, αλλά και στο λεκτικό αντίλογο, η υπόθεση της Κύπρου σας λέει κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να συνδέσει την Κύπρο, προσπαθεί να συνδέσει σε ένα πακέτο ολόκληρη τη συζήτηση των ελληνοτουρκικών. Εμένα αυτό που μου λέει είναι ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της Κύπρου στην ελληνοτουρκική εξίσωση. Και η σημασία της Κύπρου στην ελληνοτουρκική εξίσωση είναι αυτή την οποία λέμε εμείς. Εμείς εννοώ ως συνομιλητές, εγώ και εσείς, εν πάση περιπτώσει, και άλλοι συνάδελφοι βέβαια με εσάς, που συμφωνώ με τους Τούρκους. Ότι η Κύπρος είναι το βαρόμετρο του ελληνισμού. Εάν λοιπόν η Τουρκία κατησχίσει στην Κύπρο, την επόμενη μέρα θα κατησχίσει στην Ελλάδα. Εναντίον της Ελλάδας. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να εκλάβουμε την Κύπρο στην πραγματική της διάσταση, που είναι το βαρόμετρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και το γεωπολιτικό βαρόμετρο της σημασίας του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικά στο χώρο ευθύνης του, όπως αυτός ορίζεται από τον υδάτινο άξονα Μαύρη Θάλασσα στην Αιγαίο Ανατολική Μεσόγειος. Mm. Άρα φυσικά και μου λέει κάτι και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα συμβουλεύσουμε το 90% να μην αρχίσει να λέει ότι η Κύπρος είναι άλλο κράτος, γιατί αυτό που θα συμβεί στην Κύπρο θα συμβεί μετά στην Ελλάδα. Και η απόδειξη αυτού είναι οι συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί, κύριε Σαχίνη, χρόνια τώρα, που λέγαμε σταματήστε τους Τούρκους στα ενεργειακά στην Κύπρο, γιατί θα κουνάτε μαντήλι σε τουρκικές φρεγάτες στην Νότια Κρήτη. Δεν είμαστε προφήτες. Ανάλυση κάνουμε. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μένοντας λίγο στη διακήρυξη, γιατί υπάρχει και ένα ακόμη κεφάλαιο που θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή είπατε ότι υπάρχει πρόνοια να μην μπει η παράγραφος ζωτικών συμφερόντων, από την άλλη όμως πάμε σε μια κατάσταση όπου η Τουρκία δεσμεύεται στο χαρτί να μην έχει τις εξόφθαλμες παρανομίες και εμείς δεσμευόμαστε στο χαρτί τα νόμιμα να μην τα εφαρμόζουμε. Ερώτηση εδώ. Ακριβώς. Απορία. Άρα πρακτικά 6,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, είμαι πολύ σαφής, και νότιο ανατολικά, ναι, εκεί που είναι τα οικόπεδα τεμαχισμένα από την πλευρά της Αιγύπτου, αλλά όχι από εμάς. Εκεί που είναι η μερική οριοθότηση. Εάν πας να κάνεις τώρα έρευνα, δεν θα σου πει η Τουρκία ότι τεινάζει το κλίμα στον αέρα? Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Αφού δεν έχει γίνει τίποτα, πρώτον γύρω δεν αναφέρθηκε τίποτα για το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως αντιλαμβάνεστε και έχετε δει. Έτσι. Δεν αναφέρθηκε τίποτα για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα λοιπόν προφανώς. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να φανεί και να είμαστε και ειλικρινείς. Τι να πει, δεν μπορεί να υπογράψει κοινή διακήρυξη χρησιμοποιώντας, λέγοντας και βάζοντας στην ατζέντα του τουρκολιβικού μνημόνιου επισήμως. Η ουσία του πράγματος, κύριε Σαχίνη μου, είναι η εξής, η οποία φάνηκε και από τα χθεσινά, εν πάση περιπτώσει, που έγιναν τα τεκτενόμενα που είπατε πέραν του χουλιγανισμού κτλ. Ο ελληνισμός έχει να επιλέξει μεταξύ δύο πραγμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Το 90% θα σας πούνε ότι το βασικό είναι η ειρήνη. Το ερώτημα λοιπόν αυτού του 90% που θέλω να τεθεί είναι το εξής. Είναι η ειρήνη του δούλου? Γιατί η ειρήνη είχαν οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ειρήνη είχαν οι περισσότεροι. Δεχόμαστε να γίνουμε δούλοι εθελοντικά για να έχουμε την ειρήνη του σκλάβου? Νομίζω ότι το μήνυμα της Κυριακής ήταν ότι ναι μεν θέλουμε ειρήνη, αλλά το βασικό μας ζητούμενο και το επίδικο, αυτό το προγόνωμα και το δικό μας δεν ήταν ειρήνη, ήταν η ελευθερία. Και ελευθερία μπορεί να κερδιθεί και να κρατηθεί μόνο όταν είσαι ανεξάρτητος. Άρα λοιπόν το επίδικο είναι ειρήνη ή ελευθερία.
κύριε Σαχίνη, δυστυχώς. Και για, να, για τους διαφόρους που θα το παρεξηγήσουν, επαναλαμβάνω, δεν θα πεις δηλαδή και τι θες πόλεμο. Η απάντηση δεν είναι αυτή. Η απάντηση είναι αποτροπή θέλω. Αποτροπή. Γιατί το να καταλάβει ο δίπλα ότι εσύ στο δίλημα ειρήνη-ελευθερία θα αποφασίσεις και θα επιλέξεις την ελευθερία, άρα θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές για να σου πει ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. Γιατί το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, τα ακούσαμε και πριν λίγα χρόνια και από την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζω, και είδαμε τι έγινε στο ότι δεν έχει σύνορα το 2015 στο Αιγαίο. Άρα αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο και παρακαλώ οποιοδήποτε από το 90% καλοπροαίρετος το σκέφτεται να το βάλει στη ζυγαριά της ψυχής του και του μυαλού του και της λογικής του, όχι της ψυχής του, για να μην πω ότι μιλάμε στο θυμικό. Τι θέλει? Θέλει ελευθερία με αξιοπρέπεια ή ειρήνη με τον να είσαι δούλος? Αυτό νομίζω ότι είναι το ερώτημα. Το οποίο θα πρέπει ο καθένας μας να απαντήσει. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης, καλημέρα στον κύριο φίλη. Τι διακήρυξη, λέει, φιλίας είναι αυτή όταν οι άλλοι έχουν ανοιχτό το κάζους μπέλι? Πώς την υπογράψαμε? Δεν θα συνεχίσω εγώ όταν έχουν και το τουρκολογικό μνημόνιο. Το υπογράψαμε γιατί συνεχίζουμε μια πολιτική ξεπλήματος της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή. Το υπογράψαμε ξεπλήματος, με την καλή έννοια ξεπλήματος, ξεπλήματος για να πάει να πάρει ό,τι ζητάει για παράδειγμα από τους Αμερικανούς. Θα είναι ξεκάθαρο αυτό. Ότι εάν ο κύριος Ερντογάν ήρθε εδώ, δεν ήρθε για να μας πουλήσει φιλία στην Ελλάδα. Ήρθε εδώ για να δείξει ότι είναι συνομιλητής αξιόπιστης χώρας της Δύσης και σημαντικής χώρας της Δύσης, όπου να πάει μετά να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είδατε, τα έχω βρει με τους Έλληνες, άρα θέλω λεφτά, αναστευτικό, και να πει στους Αμερικανούς, άρα τα έχω βρει με τους Έλληνες, άρα δώστε μου τα F-16, γιατί αν δεν μου δώσετε τα F-16 δεν θα μπορώ να κάνω τις παραβιάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Άρα καταλαβαίνετε επίσης ότι όλο αυτό είναι μια στρατηγική της Τουρκίας, η οποία το μόνο σκοπό που έχει είναι να ρίξει στάχτη στα μάτια των Ευρωπαίων και των Αμερικανών και ό,τι καταφέρει να αρπάξει από την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας κατά την άποψή μου και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Βέβαια, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακριβώς επειδή δεν έχει αυτές, δεν είναι σαφής, να το πω έτσι, όπως ήταν η Μαδρίτη, η διακήρυξη, έτσι, ούτε συμφωνία, ούτε κάτι περισσότερο της Μαδρίτης, ευελπιστώ ως καλοπροαίρετος να θεωρήσω ότι είναι και ένας τρόπος καθυστέρησης που κάνουν. Να πω επίσης ότι έχει και ένα καλό. Το καλό είναι ότι έχει υπογράψει η Τουρκία ότι όλα λύνονται, λέει, με ειρηνικό τρόπο. Είτε με διαμεσολάβηση, είτε με κάποιο άλλο, είτε εν πάση περιπτώσει για να ικανοποιηθεί και η ίδια η Τουρκία, έχει το ζήτημα ότι μπορεί να λυθεί είτε και απευθείας τα θέματα. Άρα εγώ θα σταθώ στο ότι υπέγραψε η Τουρκία κάτι το οποίο λέει ότι θα λυθεί το θέμα με ειρηνικό τρόπο. Ποιο θέμα? Τώρα. Ποιο θέμα? Με συγχωρείτε, ποια όλα? Δηλαδή, να βάλουμε την ιδιοκτησία των νησιών, εδώ την κυριαρχία. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω για να κρατήσουμε και την ισορροπία. Μισό λεπτό, κύριε φίλε. Εγώ το διαβάζω και ανάποδα. Δηλαδή, εμείς δεχόμαστε να τα συζητήσουμε όλα με καλό και ειρηνικό τρόπο και αυτά που θέτει η Τουρκία? Πέρα τη μία διαφορά. Προφανώς είναι το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι τι θέτει η Τουρκία. Αυτό που λέει λοιπόν ότι αναβαθμίζεται ο πολιτικός διάλογος και οι διαβουλεύσεις, με συγκεκριμένα λέει και θα υπάρχουν συγκεκριμένα παραδοτέα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, τη λέξη παραδοτέα που υπάρχει μέσα στο κείμενο. Άρα λοιπόν και εγώ θέλω να ρωτήσω τι εννοούμε παραδοτέα. Δηλαδή τι έχουμε να παραδώσουμε? Βέβαια θα δείτε ότι στη διακήρυξη το παραδοτέα πάει σε ζητήματα, είναι στην παράγραφο που μιλάει για ζητήματα εν πάση περιπτώσει χαμηλής πολιτικής, τεχνολογίας, οικονομίας, αλλά τι να πω τώρα, άμα δείτε την πρόταση σου λέει και ό,τι άλλο προκύψει σε συζήτηση, σε ένα δομημένο διάλογο για να έχουμε συγκεκριμένα παραδοτέα. Λοιπόν, να μας πει, συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι παραδοτέο. Έτσι. Δηλαδή, τι συζητάμε ακριβώς σε διάλογο? Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το ρωτούν πολλοί εδώ ακροατές, ως πιο ειδικός εσείς,
Μπαίνοντας στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι αναφορές που γίνονται στο στρατιωτικό τομέα, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έτσι όπως έχουν διαρρεύσει, δείχνουν να πετάμε εμείς, να πετάνε αυτοί, χωρίς να γίνονται αναγνωρίσεις περί παραβιάσεων, αναχαιτήσεων ως εχθρικά, τα πλοία να είναι σε απόσταση, να υπάρχει κόκκινη γραμμή. Όλα αυτά θα καταστρέψουν. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Πάμε πιο πίσω στην αυλή μας. Είναι πολύ απλό. Πώς το είπατε? Πάμε πιο πίσω στην αυλή μας. Αυτό είναι. Τα μέτρα οικοδόμησης τέτοιου τύπου είναι πας πιο πίσω στην αυλή σου. Ωραία πράγμα. Δηλαδή έχεις αυλή 8 μέτρα, εσύ θα κινήσεις στα 4. Από το 4 μέχρι τα 8, για να μην συγχυστεί ο γείτονας, πολύ απλά δεν θα πηγαίνεις. Ή όταν θα πηγαίνεις, θα κάνεις και λίγο το φραγωμάτι. Αυτό σημαίνει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να το πούμε λιανά, για να το καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας και να αφήσουμε τις περικοκλάδες. Ναι. Αλλά επειδή, όπως έχετε πει στο παρελθόν, η θάλασσα είναι ένα κρίσιμο πεδίο. Ακριβώς. Αν λοιπόν από απόσταση, εμείς από απόσταση αυτή, για να μην υπάρχει κανένας ενοχλητικός καπετάνιος που χαλάει τη σούπα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε ακριβώς αυτό το σημείο. Πάμε, συγγνώμη κύριε Σαχίνου που διακόπτω, εκεί πάμε στη μείωση των εξάσκησης δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Ακριβώς εκεί είναι η όλη ουσία. Μάλιστα. Τώρα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω αυτό που λένε πολλοί. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να είναι με τις επιταγές μεγάλων παιχτών, συμμάχων, βρείτε τα δυο σας να τελειώνουμε και ώρα Αμερική? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν είναι Αμερική ή Γερμανία. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε έλλειψη ηγεσίας και στρατηγικής στη Δύση. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από αυτά που λαμβάνουν χώρα και στην Ουκρανία και σε όλες τις μεγάλες επιλογές στρατηγικές της Δύσης τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πώς να το πω τώρα, μικροπολιτικής, μικροσυφερόντων και αποτυχίας στρατηγικής, εμπεριέχεται και η αιμονή και η ιδεοληψία ότι οι Τούρκοι θα είναι μαζί μας. Και επίσης, ιστορικώς να το πούμε, πάντα οι μεγάλες δυνάμεις οι δυτικές αληθορίζουν προς την Τουρκία, αλλά στο τέλος, όταν θα έρθει η κρίσιμη στιγμή, πολεμάνε μαζί με την Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, λίγο πολύ το ίδιο πράγμα θα συμβεί. Το πρόβλημα είναι ότι στο ενδιάμεσο, εμείς, για ακόμα μια φορά, με αυτά που δεν κάνουμε και με αυτά που κάνουμε, πολύ απλά θα έχουμε κόστος. Ναι, μόνο που εγώ κύριε φίλη δεν θέλω να πολεμάω για κανέναν άλλον, για λογαριασμό κανενός άλλου και μάλιστα λογοτομημένη η δική μου χώρα. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας. Όποιος θέλει να το κάνει αυτό, να βγει αυτός μπροστά. Αυτό λέω. Άρα, κλείνοντας και με βάση το γεγονός ότι χθες ήσασταν ένας από τους ομιλητές στην Αλεξανδρούπολη, όπου μίλησε και ο πρώην πρωθυπουργός, τον οποίο από ό,τι βλέπω από χθες το απόγευμα, πολλοί μαλώνουν μέσα που κάποτε εξύψωναν γιατί μίλησε. Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα? Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα ερμηνεύσω ή θα διερμηνεύσω τα λόγια ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος είχε παραδοτέα το Σκοπιανό και το σχέδιο Ανάν και δεν τα παρέδωσε. Και τα παραδοτέα αυτά, το σχέδιο Ανάν, γλίτωσε η Κύπρος. Άμα θυμάστε, κύριε Σαχίνη, τι λέγανε, θα αναδυθεί η Ατλαντίδα, λέγανε, αν δεν υπογραφεί το σχέδιο Ανάν. Θα πεταχτεί έξω από την Ευρώπη κτλ. Και τώρα η Κύπρος είναι το πολύτιμο πετράδι στο στέμα της Δύσης στη Μέση Ανατολή και στα ενεργειακά, ο οποίος δεν είχε παραδοτέο το Σκοπιανό και φάνηκε αμέσως η Σκοπιανή μετά που παρεδόθη τι ακριβώς και πώς ακριβώς ερμηνεύουν τη συνθήκη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα πρέπει με αυτοί που μαλώνουν ή όποιοι μαλώνουν να σκεφτούν εάν έχει δικαιωθεί η στρατηγική, η καραμαλή, τουλάχιστον στα εξωτερικά θέματα, στην εξωτερική πολιτική πλέον, έτσι, στα βασικά μας παραδοτέα, να το πω έτσι. Είμαι σίγουρος ότι η διακήρυξη αυτή και η τωρινή ηγεσία δεν πρόκειται να παραδώσει πράγματα τα οποία θα είναι τέτοια σημασίας και μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι το μήνυμα που περνάει γενικά είναι και από τον κόσμο που υπήρχε εκεί, γιατί αυτό δεν πρέπει κανείς να το ξεχνάει, το πόσος κόσμος υποστήριξε τις θέσεις, είναι ότι εάν θέλουμε ειρήνη ως δούλη ή ελευθερία
ως Έλληνες θα διαλέξουμε την ελευθερία με κόστος την αποτροπή απέναντι στον τουρκικό κίνδυνο. Και όταν λέω αποτροπή δεν σημαίνει πόλεμος. Συνήθως οι στρατηγικές κατευνασμού πηγαίνουν με τη δικαιολογία της ειρήνης. Και όταν ψάχνεις την ειρήνη με κάθε κόστος, είναι σίγουρο ότι σου έρχεται τότε ο πόλεμος. Γιώργος Φίλης, καλημέρα κύριε Φίλη, καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.